Και δίδεται η εκκίνηση για την 7η υποδρομία. Δεν θα φύγει καλά ο Μασουέρτ, ενώ για το κεφάλι θα επιχειρήσουν ο Σερ Σόκρατες. Θέλει να βγει μπροστά, έρχεται ο Λεβαδιακός πιο έξω και ο Βυρμανός. Πιο μέσα είναι στη συνέχεια και ο Fly on By. Έρχεται λοιπόν ο Βυρμανός και θέλει να οδηγήσει εσωτερικά. Το όμως έχει πιέσει ο Fly on By και πλέον οι δυο του συγκαρπάζουν. Και πλέον ο Μολότοφ είναι αυτό που έχει βρει το βήμα του απ' έξω και θέλει να περάσει και στην πρωτοπορία. Και έτσι έχουμε λοιπόν τον Βυρμανό, τον Μολότοφ στη συνέχεια, ενώ Fly on By και πιο πίσω το Λεβαδιακό που ακολουθεί στην τέταρτη θέση. Πέμπτο μένει ο Σερ Σόκρατες, στη συνέχεια είναι ο Στέπτερν, ενώ προσπαθεί πλέον να βελτιωθεί από την εξωτερική και ο Μασουέρτε στην επόμενη θέση. Το ίδιο θέλει να κάνει και ο Vertical Way. Μένει στην τελευταία θέση ολοστρόμος. Όλα αυτά καθώς έχουμε φτάσει στο σημείο περίπου των 600 μέτρων και πλέον στο βήμα του απ' έξω. Μολότοφ είναι αυτό που θέλει να προηγηθεί. Έρχεται απ' έξω και ο Λεβαδιακός. Αμφότεροι κάνουν επίθεση στον Βυρμανό που είναι από την εσωτερική. Ο Fly on By στη συνέχεια κάτι προσπαθεί να κάνει πιο πίσω. Πάμε για τα τελευταία μέτρα πλέον. Λεβαδιακός αλλά και Μολότοφ εσωτερικά του είναι οι δύο που έχουν επιτεθεί και θέλουν να πάρουν διαφορά από τους αντιπάλους τους. Θα πάμε μέχρι τέλος με κεφάλι από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε αν μπορεί από την εσωτερική ο Μολότοφ να επανέλθει, διότι έχει την κλάση απ' έξω. Όμως ο Λεβαδιακός είναι πιο δυνατός μέχρι εδώ. Στο τελευταίο 400 θα κρυθούν, ενώ δείτε πόσο δυνατό φίνις κάνει και ο Μασουέρτε που περνά στην τρίτη θέση. Λεβαδιακός και Μολότοφ μέχρι τέλους στη μάχη. Στη συνέχεια ο Μασουέρτε στην τρίτη και στην τέταρτη θέση έρχεται πλέον ο Λοστρόμος για να κλείσει το τετραπλό. 2, 1, 3 και 8. Κλασική κούρσα handicap. Για τους τρεις πάνω λες. Κλασική κούρσα handicap. Εδώ ο Λεβαδιακός. Ο Μολότοφ θα μείνει. Φόρμα του, ναι. Δεύτερος. Ο Μασουέρτε, πολύ δυνατό σήμερα. Θα κατρακυλήσει στο τέλος και θα έρθει και ο Λοστρόμος για να κλείσει την τετράδα. Θα τους δούμε στη συνέχεια εδώ. 2-1. Τρία Μασουέρτε και 8 Λοστρόμος. Θα προσπεράσει το Βυρμανό δηλαδή. Ακόμα πιο πίσω, Fly on By, Vertical Way, Σερ Σόκρατες και Step 10 τελευταίος. Αυτή ήταν όλη η σειρά. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο ιδιοκτήτης του Λεβαδιακού και η κόρη του, ο κύριος Βασιλιάς, η κυρία Χρυσάνθη Βασιλιά. Και η τρίτη της παρέας είναι με το μωράκι στο σπίτι, η Φανή, έτσι. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους οικογενειακούς. Ο Λεβαδιακός είναι σταθερή αξία, είναι σε φόρμα και το επιβεβαιώνει με την σημερινή νίκη. Πιστεύουμε ότι είχαμε τύχει και σε άλλες κούρσες, αλλά δεν τα πήγαμε ιδιαίτερα καλά. Σήμερα πιστεύω ότι δικαιωθήκαμε και το άλογο έδειξε την αξία του και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Εμείς επειδή είμαστε και Λεβαδιακοί, όχι μόνο είμαστε και στο ποδόσφαιρο, δικαιωθήκαμε και εκεί, οπότε είμαστε διπλά ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι χαρήκατε κι εσείς, αν και το φοβηθήκατε λίγο και στις φωτογραφίες, ήσασταν λίγο διστακτικοί. Φάνηκε πόσο δυνατό είναι το άλογο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη νίκη.